Και επειδή είμαι σίγουρος πως το καλοκαίρι ευχαριστηθήκατε και εγώ μαζί την Ελίτσα στο πιατάκι με το ψωμί και στη χωριάτικη σαλάτα και σε πολλές άλλες συνταγές, σήμερα όμως θα σας δείξω τις ελιές μέσα σε μια διαφορετική συνταγή με λεμονάτο κοτόπουλο. Πολύ ιδιαίτερο, αρωματικό και βεβαίως μεσογειακό. Πάμε γρήγορα να δούμε τα υλικά. Κοτόπουλο λεμονάτο στο τηγάνι με ελιές ροδιές ευβίας και κάπαρι. Υλικά για 4 άτομα. 6 με 8 μυρί από κοτόπουλο σε λεπτές φέτες, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 4 σκελίδες σκόρδο, 20 γραμμάρια αντζούγες, 15 γραμμάρια κάπαρι, 1 κουταλιά της σούπας δεντρολίβανο ψιλοκομμένο, 150 ml λευκό κρασί, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 2 κούπες ζωμός κοτόπουλο, μισό κουταλάκι του γλυκού σπόρι κόλιανδρου, μισό κουταλάκι του γλυκού σπόρι κίμινο, 50 γραμμάρια ελιές ροδιές ευβίας. Φέτες από μισό λεμόνι. Για το σερβίρισμα, χυμός από λεμόνι, μαϊντανός ψιλοκομμένος και φέτες λεμονιού. Κοτόπουλο. Εύκολη πρωτεΐνη, εύκολο φαγητό, εκατομμύρια των εκατομμυρίων ή συνταγές. Εγώ σκέφτηκα να κάνω μια γρήγορη συνταγή στο τηγάνι. Εγώ χρησιμοποιώ ένα μαντεμένιο τηγάνι το οποίο θα τελειώσω το μαγείρεμα μέσα στο φούρνο για να γίνει ακόμα πιο ωραία η σάλτσα και να ψηθεί ακόμη πιο ωραίο το κοτόπουλο. Ήδη έχω ξεκινήσει σε δυνατή θερμοκρασία με ελάχιστο ελαιόλαδο να θωρακίζω από όλες τις πλευρές το κοτόπουλο, γιατί το λίπος που θα βγάλει το κοτόπουλο είναι αυτό που θα δώσει και την νοστιμιά σε αυτή την σάλτσα. Και παράλληλα με τη συνταγή θα σας ρωτήσω πράγματα. Ό,τι θες. Είναι κάτι που θες να μου εκμυστηρευτείς. Εδώ τώρα που είμαστε στην κουζίνα και μου σχομυρίζουν οι μυρωδιές, γιατί η κουζίνα ως γνωστόν ανοίγει τις ψυχές. Σου έχει μαγειρέψει τότε κανείς? Συνήθως έξω. Έξω, αλλά έχει τύχει. Αλλά τώρα που το λες, όχι τόσο συχνά όσο θα έπρεπε, μάλλον. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι, παιδάκι μου, και ήθελα να σε πω. Περνάει, αλλά μπορείς να περάσει από ένα εστιατόριο. Δεν χρειάζεται, λέει, να μαγειρέψω εγώ. Άρα δεν έχει τύχει να μαγειρέψει ποτέ για έναν άνθρωπο. Δεν θυμάμαι καν. Μπορεί να έχω προσπαθήσει. Έχεις τραγουδήσει. Έχεις πει ποίηματα, είμαι σίγουρος. Κάτι έχεις κάνει. Ναι. Μπορεί να έχω τραγουδήσει, μπορεί να έχω χορέψει. Τι ωραία. Να έχω μαγειρέψει σπάνια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Αλλά ριζότο, μακαρονάδες, εντάξει, αυτά τα έχω. Μια χαρά, ε. Λοιπόν, εγώ ετοιμάζω εδώ τα υλικά. Το κοτόπουλο μου είναι σχεδόν έτοιμο. Κόβω το λεμόνι σε φέτες, σε όσο πιο λεπτές φέτες γίνεται, γιατί το λεμόνι, και όχι μόνο το λεμονιού, αλλά και οι φέτες του λεμονιού, είναι βασικό και αυτό στοιχείο της συνταγής. Λοιπόν, το κοτοπουλάκι μου εδώ είναι έτοιμο. Με ενδιαφέρει πιο πολύ η πάνω πλευρά, να γίνει τραγανή. Τώρα δεν ξέρω να ακούτε, αλλά αυτό είναι πολύ τραγανό. Και σε αυτό το λάδι εδώ, που έχει περισσέψει, θα χαμηλώσω εδώ τώρα τη θερμοκρασία. Θα προσθέσω μέσα σκορδάκι. Εγώ στη συνταγή σας έχω βάλει αρκετές σκελίδες. Τώρα θα βάλω τις μισές. Ούτε τη μισή, το 1/4 θα βάλω. Βάλουμε δεντρολίβανο, θα βάλω ολόκληρα κλωναράκια. Θα το μαδίσω εδώ, μπόλικο το δεντρολίβανο, ταιριάζει εξαιρετικά με το κοτόπουλο. Εδώ θέλω λίγο προσοχή, όταν βάλετε αυτά τα υλικά να μην καίει πάρα πολύ το τηγάνι. Έχω ατζούγες, είναι πολύ πολύ καλά ακούσατε. Θα κρύψουμε μέσα στο κοτόπουλο ατζούγια. Αυτό το έχω πάρει από μια κλασική συνταγή ιταλική, κοτόπουλο κατσιατόρε. Το που έχει κάπαρι, έχει λεμόνι, αλλά οι Ιταλοί πολύ σωστά κρύβουν μέσα και λίγη ατζούγια για να γίνει πιο νόστιμη η σάλτσα. Δεν θα το καταλάβεις καθόλου. Στορκίζομαι αυτό. Μ' αρέσουν τα περίεργα. Έτσι. Και επειδή θέλω να περάσουν και λίγο από Μαρόκο μέσα από αυτή τη συνταγή, Μαρόκο, Ελλάδα, Ιταλίες εδώ, θα βάλω και δύο αγαπημένα μπαχαρικά που όταν παντρευτούν, ο γάμος αυτός φέρνει απόλυτη ευτυχία και μυρωδιά. Δεν είναι άλλα από τον κόλιανδρο, το ξέρω, και το κίμινο. Εσένα που σου αρέσει και το Μαρόκο, είδες. Και βεβαίως μουστάρδα. Να βάλουμε και λίγο Γαλλία μέσα. Λοιπόν, στο λάδι μας θα προσθέσω μέσα μαζί το σκόρδο, το λίβανο και τις ατζούγες.
Αυτό που βλέπετε κάτω στο τηγάνι το θέλω. Είναι, έχει κολλήσει το κοτόπουλο, αλλά αυτό όταν βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά, ειδικά το ζωμό και το κρασί, όλη αυτή είναι η γεύση για αυτό το φαγητό. Λοιπόν, προσέχω να μην καεί το σκόρδο. Αν καεί το σκόρδο και επικρίσει η σάλτσα, τη βάψαμε. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα και το κρασί. Τέλεια. Και βλέπετε εδώ ότι ό,τι έχει κολλήσει στον πάτο του σκεύους ξεκολλάει και δημιουργείται αυτή η σαλτσούλα. Εύκολο. Το βάζω τώρα εδώ στη φωτιά. Η ατζούγια θα λιώσει εντελώς, δεν θα την καταλάβετε καθόλου. Πραγματικά βάλτε την ατζούγια. Θα κάνει τη διαφορά σε αυτό το φαγητό. Και κλασικά, όπως κάνουμε σε όλα τα φαγητά που προσθέτουμε αλκοόλ και κυρίως κρασί, αφήνουμε να εξατμιστεί το κρασί. Γιατί για να φύγει το αλκοόλ, να μην πικρίσει και να έχουμε όλη τη γεύση και τα αρώματα του κρασιού. Μ' αρέσει το κρασί. Σε όλες τις τρόπες. Λοιπόν. Φαίνεται ότι είσαι ένας άνθρωπος από αυτά που μου έχεις πει εδώ, ότι θες αρέσει να έχεις τον έλεγχο. Φαίνεται. Φαίνεται. Νομίζω ότι το έκρυβω. Όταν τον χάνεις, τι γίνεται, σου έχει συμβεί ποτέ? Συνήθως δεν τον χάνω και όταν τον χάσω μετά, επειδή είμαι πολύ εγκεφαλική, λέω ωραία, αξίζει τον κόπο να το χάσω ή να το εκλογικεύσουμε και να κρατήσω έτσι τις ισορροπίες μου και να μαζευτώ. Οπότε συνήθως τον ξαναβρίσκω τον έλεγχο. Δεν σε έβγαλε ποτέ κανείς εκτός αυτού? Έχει συμβεί. Δεν μ' αρέσω, έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει μέσα τις φέτες του λεμονιού, θα προσθέσω μέσα και τα κοπανισμένα μπαχαρικά, κόλιανδρο και κίμινο παρακαλώ. Θα προσθέσω μέσα, μην ξεχάσω τη μουστάρδα, τη γαλίδα, η οποία θα δέσει και τη σάλτσα και ταιριάζει εξαιρετικά με το κοτόπουλο και όλα αυτά τα υλικά που έχουμε βάλει σε αυτή τη συνταγή. Βάζω λοιπόν και τη μουστάρδα και γιατί όχι, θα τη βάλω όλη τη μουστάρδα. Θα προσθέσω το κοτόπουλο τώρα. Ήδη καταλαβαίνεις, επειδή είναι κάποιες συνταγές που καταλαβαίνεις ότι, ξέρεις, πριν τις μαγειρεύσεις ότι θα είναι πεντανόστιμες συνταγές. Και αυτή είναι μια τέτοια συνταγή, σας το ορκίζομαι. Είναι μια πεντανόστιμη συνταγή και βεβαίως αυτό που θα κλέψει την παράσταση είναι η κονσερβολιά. Λοιπόν. Έχεις ζήσει στην Κύπρο ή... Ναι, μέχρι 18. Έχεις ζήσει μέχρι τα 18. Σχολείο. Λοιπόν, θα προσθέσω και τις ελιές κονσερβολιά από τις Ροβιές, ένας υπέροχος τόπος, όλη η Ελλάδα είναι μαγικός τόπος. Ο κάθε τόπος, πρέπει να σας πω ότι έχει τη δική του ομορφιά, τη δική του αξία, τα δικά του ξεχωριστά προϊόντα και επίσης πίσω από όλα αυτά τα προϊόντα έχει τους δικούς του ξεχωριστούς ανθρώπους, τους παραγωγούς που μέσα από αυτή τη δουλειά μεταφέρουν την ιστορία και την παράδοση στο σήμερα, βοηθάνε την τοπική οικονομία και βεβαίως παράγουν εξαιρετικά προϊόντα. Λοιπόν, μπόλικες σελίτσες, θα βάλουμε και την κάπαρη, κυκλαδίτικη κάπαρη. Λοιπόν, νομίζω τα έχω βάλει όλα τα υλικά, θα προσθέσω ζωμό λαχανικών ή ζωμό κοτόπουλο. Δεν θέλω πάρα πολύ ζωμό, να σας πω ότι από αυτή τη στιγμή που έχω βάλει και το ζωμό, υπολογίστε το πολύ 40 λεπτά μαγείρεμα. Ή χαμηλώνετε τη φωτιά. Βάζετε το καπάκι και το μαγειρεύετε εδώ, δεν με πειράζει καθόλου, πεντανόστιμο θα βγει. Προσέχοντας να μην στεγνώσει και αν χρειαστεί να προσθέσετε λίγο ζωμό ή διαφορετικά σε ένα ζεστό φούρνο, αερόθερμο φούρνο με τις αντιστάσεις, στους 200 βαθμούς θα σας έλεγα επίσης για 40 λεπτά. Λοιπόν, εμείς βάζουμε στο φούρνο, σε Αλίνα μου θα κάνεις λίγη υπομονή, εσείς θα κάνετε λίγο περισσότερη υπομονή, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει μαγειρική. Λοιπόν, πάμε. Δανείζουμε με ελαιόλαδο το κοτόπουλο από όλες τις πλευρές και το αφαιρούμε σε ένα πιάτο. Κόβουμε το λεμόνι και το σκόρδο σε φέτες και προσθέτουμε στο τηγάνι το σκόρδο, το δεντρολίβανο και τις αντζούγες. Σοτάρουμε, σβήνουμε με το κρασί και ανακατεύουμε. Στο γουδί σπάμε μαζί με τον κόλιανδρο το κίμινο, προσθέτουμε τις φέτες του λεμονιού, τα κοπανισμένα μπαχαρικά, τη μουστάρδα, ανακατεύουμε, μεταφέρουμε μέσα το κοτόπουλο, την κονσερβολιά από τις Ροβιές, την κάπαρη, το ζωμό κοτόπουλο και μεταφέρουμε στο φούρνο για 40 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου.
Αφαιρούμε από το φούρνο, περιχύνουμε με χυμό λεμονιού μαϊντανό και σερβίρουμε με φέτες λεμονιού.